Νίκη μέσα στη Λεμεσό, σε μια δύσκολη έδρα. Πάντα είναι δύσκολη αυτή η έδρα. Λίγο έλειψε όμως να τα χαλάσετε στο τέλος. Θέλεις να ξεκινήσουμε από το αρνητικό, να μου πεις τι έγινε στα τελευταία 6 λεπτά, ή να πάμε πρώτα στα θετικά, τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι. Το αφήνω πάνω σου. Όχι. Σαφώς η ΑΕΛ θα έκανε μια αντιπίθεση στο τέλος. Είχαμε μια αρκετά ασφαλής διαφορά. Καταφέραμε και διαχειριστήκαμε. Ήμασταν πιο ψυχραιμοί στο τέλος. Χτύπησε ο Ιωάννης και ο Πασαλής και μας ανάγκασε να αλλάξουμε λίγο το rotation. Μην ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος είναι πρώτη φορά που παίζει τώρα μετά από περίπου ένα μήνα με τρεις προπονήσεις. Θέλουν όλοι το χρόνο του για να μπουν. Ο JJ πρώτη φορά στην ομάδα. Θέλει δηλαδή λίγο χρόνο για να δέσουμε πάλι. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή αυτό. Κάναμε κάποια λάθη, αστεία λάθη, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και οι άλλοι παίζουν μπάσκετ, παίξαν aggressive, χάσαμε κάποια shoot. Ήμασταν όμως ψύχρεμοι στις βολές, βάλαμε όλες τις βολές μετά τις δύο χαμένες του Φίλιππου. Όταν κατά στην ΑΕΛ στους 62 πόντους στην έδρα της, η ΑΕΛ, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι του Κυπέλου, στα τελευταία τρία παιχνίδια είχε 46 πόντους μεσόωρο. Κρατήσαμε στους 62 στην έδρα της μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα κερδίσουμε τα παιχνίδια. Παίζοντας άμυνα, έχουμε το ταλέντο, τα παιδιά είναι τρομερά στο επιθετικό του ταλέντο, παίζουν με το ταλέντο τους, ακολουθούν τους κανόνες, πρέπει να στάρουν τις μπάλες όταν πρέπει να τους στάρουν. Και γι' αυτό κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι. Πολύ δύσκολη έδρα, πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε χάσει από την ΑΕΛ στον πρώτο γύρο. Θα πει κάποιος είχαμε 4 απουσίες. Είναι δικαιολογίες. Δεν δικαιολογούμαστε σαν κέραυνος. Η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Είχαμε πολύ μεγάλη εβδομάδα. Και είναι πραγματικά βαρετό μετά από κάποια φάση. Αλλά είμαστε focus στο στόχο μας που είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε στη σειρά μας. Αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ δύσκολος για εμάς. Και βήμα-βήμα να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Coach, με την έλευση του JJ Chandler, θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού? Ποιο είναι το πλάνο στη συνέχεια της σεζόν? Εννοείται, θα αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ο JJ θα μας βοηθήσει περισσότερο στα πράγματα που είχαμε και θα μας δώσει κάποια έξτρα πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Μέχρι να καταλάβει ακριβώς και τους συμπαίκτες του, και γι' αυτό είναι μια εβδομάδα που κάνει προπόνηση. Το θετικό είναι ότι ήταν σε αγωνιστικό ρυθμό, οπότε έδωσε αρκετά καλά στοιχεία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Λογικό είναι στο τέλος να υπάρξει και το πάνω και το κάτω. Θα μας δώσει ενέργεια, θα μας δώσει ταχύτητα. Έχει το shoot, έχει το drive, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα φανούν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Coach, ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Σε εσάς που κάνετε τηλεόραση, βάλτε ένα μόνιτορ στην τηλεόραση. Γιατί τέτοια παιχνίδια που είναι καλά, είναι αμαρτία να μην έχουν, και να βοηθάμε και τους διαιτητές να τους κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη. Γιατί είναι τα παιχνίδια στον πόντο, μια γραμμή, ένα τρίποντο και για εμάς και για την αντίπαλη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει όλους, και εσάς να έχετε καλύτερη άποψη και τους διαιτητές σαφώς που θα αποφασίσουν για τον αγώνα. Καλή δουλειά πάντως σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.